Foreign Service Institute, Greek Basic Course, Unit 66, Narrative. Εξοχότατε. Η Ελλάς, το γνωρίζετε, η θέληση να μείνει έξω του παρόντος πολέμου. Όταν εξεράγει, ήρχισε μόλις να αναρωνεί από πλήθος βαθυτάτων πληγών, τας οποίες είχαν καταλείπει στο σώμα της πόλεμοι εξωτερική και εσωτερική διαιρέσεις, και ουδέ δυνάμεις είχε, ουδέ διάθεση, ουδέ λόγο να αναμειχθεί εις πόλεμον, του οποίου, αν το τέλος πέπρωτε πάντως να έχει δει όλο τον κόσμο συνεπίε σημαντικάς, η αρχή του δεν παρουσίαζε δι' αυτήν αμέσους κινδύνους. Ας μην ληφθούν υπόψη εδηλώσεις της εσχετικέ. Ας μην ληφθούν υπόψη τα έγγραφα τα οποία εις επίσημων βίβλων εδημοσίευσε. Ας μην ληφθεί υπόψη το πλήθος των λόγων, των κειμένων, των αποδείξεων, για τον οποίο πιστοποιείται ή επίμονος αυτή η αποφασής της να μείνει εκτός του πολέμου. Και ας ληφθεί τούτο μόνον. Το ότι η Ελλάς, όταν οι Ιταλοί έπνιξαν εις το λιμένο της Τίνου την Έλλην και έβρε τα θραύσματα των τορπιλών και βεβαιώθη ότι ήσαν Ιταλικά, τα έκρυψε. Γιατί? Διότι αν τα απεκάλυπτε, θα ήταν υποχρεωμένη ή να κηρύξει τον πόλεμο ή να δεχθεί την κήρυξη του πολέμου. Δεν ήθελε λοιπόν τον πόλεμο με τους Ιταλούς η Ελλάς. Ούτε μόνη, ούτε με συμμάχους, ούτε με Βαλκανικούς, ούτε με Άγγλους. Ήθελε εις την μικράν αυτήν γωνία της γης να ζήσει, κατά δύναμην ήσυχος, επειδή το κατάκοπος, επειδή είχε πολεμήσει πολύ και επειδή η γεωγραφική της θέσης είναι τη αυτή, ώστε να μην θέλει να έχει εχθρούς ούτε τους Γερμανούς στην Ξηράν, ούτε τους Άγγλους στην θάλασσα. Μέχρι τη στιγμή εκείνης, τη στιγμή κατά την οποία επνίγει η Έλλη, η Ελλάς είχε εκτός των ειρηνικών της διαθέσεων, πρόσθετον ασφάλειαν, δύο υπογραφάς, την Ιταλική, η οποία την είχε κατά πάση εκ μέρους της επιθέσεως ασφαλίσει, και την Αγγλική, η οποία ήρθε ως αυθόρμητος της ακαιρεότητός της εγγύησης. Εν τούτης, όταν ολίγο μετά την Έλλη παρουσιάστησαν απταία αποδείξεις της μελούσης Ιταλικής επιθέσεως, η Ελλάς πιστήσα ότι μία υπογραφή δεν είχε αξία, δεν εστράφει ως όφιλε προς την άλλη, αλλά εστράφει, το ενθυμίστε εξοχότατε, προς εμάς, και ζήτησε την προστασία την ειδική σας. Και τι απεντήθη τότε στην Ελλάδα, τι απεντήθη δεν γνωρίζω καλώς. This is the end of Unit 66.